Επιποδώς βρίσκονται τα συνδικάτα εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με προγραμματισμένες δράσεις που θα κορυφωθούν το Σάββατο με συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕ θα πραγματοποιήσει 6 συλλαλητήρια στο άγαλμα του Βενιζέλου, όπου θα ακολουθήσει πορεία με κεντρικό σύνθημα «Τέρμα πιάσει αυταπάτες, βάζουμε τέλος στα πειράματα, στην ανέχεια, στη φτωχοποίηση». Το παρόν στο συλλαλητήριο θα δώσει και η ΑΔΔΗ, που καλεί σε μαζική συμμετοχή εργαζόμενους, ανέργους και συνταξιούχους. Όπως αναφέρεται στην οργανωτική εγκύκλιο που έστειλε στις ομοσπονδίες, μέλη της ΑΔΔΗ, κινητοποιήσεις των εργαζομένων πρέπει να αποτελέσουν ένα ακόμη σταθμό στο συνεχιζόμενο αγώνα για ανατροπή της πολιτικής της ανεργίας, των απολύσεων της λιτότητας, των ειδικοποιήσεων, των αλλεπάλληλων μνημονίων, των μεσαιπρόθεσμων προγραμμάτων και νόμων που ξυλώνουν και τα τελευταία ίχνη κοινωνικών, συλλογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα το ΠΑΜΕ διοργανώνει το δικό του συλλαλητήριο το ερχόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Αριστοτέλους, ζητώντας αγωνιστική δράση ενάντια σε πολιτικές και σε νέα μέτρα που οδηγούν περαιτέρω στην πτώχευση του λαού. Επίσης τονίζει την ανάγκη της υπεράσπισης του δικαιώματος στην απεργία, στην αντίσταση, στην εργοδοτική τρομοκρατία, ενώ κάνει λόγο για φορολιστή ενάντια στο λαό. Επίσης, το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα σε συμμετοχή σε συλλαλητήριο που πρόκειται να πραγματοποιήσει την ερχόμενη Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στην Ομόνια στην Αθήνα.